Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι στείνεται ένα σκηνικό τεχνητής πόλωσης, στείνεται ένα σκηνικό στο οποίο καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα στο ποια ήταν τα μεγαλύτερα βάσανά μας και οι μεγαλύτερες απώλειες το 2015 ή το 2022. Τότε οι απώλειες μισθών, σήμερα η ακρίβεια, η άλλη όψη του νομίσματος που τεινάζει στον αέρα το λαϊκό εισόδημα. Θέλουν και οι δύο πλευρές αυτής της τεχνητής πόλωσης να ξεχάσουμε ότι μαζί ψήφισαν το 2015 όλοι το τρίτο μνημόνιο και μαζί σήμερα είναι συνένοχοι για την πολιτική που οδηγεί στην ενεργειακή φτώχεια και στην ακρίβεια, γιατί είναι συνένοχοι σε μια πολιτική που ξεκινά από την πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση μέχρι τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία που στην ουσία πυροβολούν τα πόδια μας, για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Θέλω να ξεχάσουμε ότι και τότε και τώρα ακολουθήθηκε και ακολουθείται μια πολιτική που θυσιάζει πάντα εμάς στο βωμό της κερδοφορίας μεγάλων ομίλων. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι δεν πρέπει ο λαός που παρακολουθεί να πέσει στην παγίδα της αναμονής και της μάταιης αναζήτησης ελπίδας από μια επόμενη κυβέρνηση που θα είναι στην καλύτερη περίπτωση, όπως πολλοί νομίζουν, το μικρότερο κακό. Γιατί διαλέγοντας κάθε φορά το μικρότερο κακό φτάσαμε από το κακό στο χειρότερο. Διαλέγοντας μικρότερο κακό φτάσαμε, αν θέλετε, σε αυτή την κατάσταση που φοβάται πλέον το λαϊκό νοικοκυριό να ανοίξει τον φάκελο με το ρεύμα και να πλησιάσει το βενζινάδικο. Αντίθετα, πιστεύουμε και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με κάθε τρόπο ότι υπάρχουν σοβαρά περιθώρια ο λαός να οργανώσει την αντεπίθεσή του απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να συμπορευθεί με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που βρέθηκαν μπροστά σε όλους τους αγώνες για τα προβλήματά του. Μάλιστα. Η λύση δηλαδή βρίσκεται σε αυτό που, αν θέλετε, με ένα σύνθημα έχουμε αποτυπώσει, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής. Τα μέτρα τα οποία εξάγγειλε η κυβέρνηση δεν είναι απλά σταγόνα στον ωκεανό. Το πρόβλημα είναι ότι όχι απλά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος, αλλά στην πραγματικότητα επιδοτούν την ακρίβεια. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, δεν είναι εις βάρος της αυτό όμως. Να το πω με ένα απλό παράδειγμα. Χρειαστήκανε περίπου 400 εκατομμύρια τον περασμένο μήνα για την επιδότηση στο ρεύμα. Φτάνουμε στα 700. Στον επόμενο μήνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πλησιάζουμε το 1 δισεκατομμύριο. Για να το καταλάβουμε πρακτικά. Όση αύξηση της τιμής και να απορροφά για το λαϊκό νοικοκυριό η κρατική επιδότηση, η αύξηση θα συνεχίζεται, γιατί δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και αυτό δεν αφορά μόνο την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αφορά τη συνενοχή και των τριών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ σε βασικές επιλογές. Οι βασικές επιλογές που άρχισαν πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μάλιστα. Δηλαδή, αφορά την πράσινη μετάβαση, αφορά την απολιγνητοποίηση η οποία έγινε με επιχείρημα ότι οι λιγνητικές μονάδες είναι πιο ακριβές τεχνητά διότι επιβαρύνθηκαν δύο φορές πάνω από το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με το εμπόριο ρήπων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι γιατί είναι πιο ακριβός ο λιγνίτης. Ταυτόχρονα έχουμε τους ψηλότερους έμεσους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω και της υπερκρέωσης στα καύσιμα, για να ξέρουμε τι πληρώνουμε. Το ψηλότερο ποσοστό φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην Ευρώπη και αυτά έγιναν με τη συνενοχή και των τριών κομμάτων. Μάλιστα. Και καρτέλ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να υπάρχουν εγγυημένες τιμές για τους πράσινους ομίλους και να στενάζει το λαϊκό νοικοκυριό. Θέλω να περάσω. Αυτή είναι η θεμελιώδης όρη. Επομένως, για να υπάρχει μια ανακούφιση του λαϊκού νοικοκυριού και να κινηθούμε πραγματικά στην αντίθετη κατεύθυνση, απαιτείται σύγκρουση με την πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφουν σήμερα και τα τρία κόμματα.